Μετά από περισσότερους από 2 μήνες, τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πήραν ζωή και πάλι, καθώς μαθητές γυμνασίου αλλά και πρώτης και δευτέρας λυκείου επέστρεψαν στα Θρανία. Μια σημαντική μέρα, γιατί ξεκινάμε την επάνωδό μας στο σχολείο, ξανασυναντιόμαστε και καθηγητές και μαθητές. Μαθήτριες και μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα που θέλει, εκτός από τη λήψη όλων των γνωστών μέτρων προστασίας, τα σχολιά να έχουν 2 ζώνες λειτουργίας και τη διδασκαλία να γίνεται εκ περιτροπής. Νιώθω λίγο παράξενα. Έχω χωριστεί κιόλας με πολλούς μου φίλους. Αλλά είναι ένα βήμα το οποίο πρέπει να πάρουμε ώστε τελικά να φτάσουμε στο κανονικό. Νομίζω ότι γίνεται ένα πρώτο βήμα και δεν είναι το σχολείο που ξέραμε. Είναι ένα άλλο σχολείο. Δυστυχώς όχι τόσο ευχάριστο, με πολύ αυστηρούς κανόνες για τα παιδιά, για μας. Είναι λίγο παράξενα, όπως ακούσατε, έχουμε χωριστεί με τις φίλες μου, εγώ δεν είμαι πια και δεν ξέρω με ποιον να κάνω παρέα, βέβαια ξέρω πολλά παιδιά. Πάντως, στην Κρήτη τουλάχιστον, φαίνεται πως γονείς και μαθητές επιλέγουν να μην συμμετάσχουν διαζώσεις στα μαθήματα. Από 2 σχολεία που έχω επισκεφθεί σήμερα, το 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και το 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, υπάρχει μια κατάσταση διαφοροποιημένη, δηλαδή σε ορισμένα σχολεία όπως το γυμνάσιο έχουμε περισσότερη συμμετοχή. Εδώ έχουμε μια σχετικά μικρή συμμετοχή των 2 πρωτοτάξεων και μια μειωμένη συμμετοχή και στη γάμα λυκείου σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Είναι μικρή η προσέλευση. Σήμερα ξεκινάει η πρώτη και η δευτέρα τάξη. Η τρίτη τάξη που είχε ξεκινήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Στην αρχή είχαν έρθει αρκετά παιδιά. Στην πορεία σιγά σιγά όμως πήραν την υπεύθυνη δήλωση, γιατί είτε τα ίδια ανήκουν σε κάποια ευπαθή ομάδα ή συγκατοικούν με άτομα που υπάρχει πιθανότητα να νοσήσουν, και οι κηδεμόνες τους μας κατέθεσαν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν μπορούν να προσέρχονται στα μαθήματα. Σε ό,τι αφορά την τρίτη λυκείου που ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχει επιστρέψει στα Θρανία, ποια είναι η κατάσταση, ποια είναι η εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί μέσα στην εβδομάδα που πέρασε? Την προηγούμενη εβδομάδα ξεκινήσαμε με πολύ ψηλά ποσοστά, γύρω στο 75-80% σε επίπεδο Κρήτης. Την Παρασκευή που είχα τα τελευταία στοιχεία είμαστε γύρω στο 50-55%. Η τρέχουσα σχολική χρονιά θα λήξει στις 12 Ιουνίου. Είμαστε προετοιμασμένοι, έχουμε φέρει αντισηπτικά, μάσκες, δεν ανταλλάζουμε τρόφιμα. Προσέχω, σίγουρα θα κρατάω αποστάσεις. Έχω επίσης μία τσέπη στην τσάντα μου, μέσα στην οποία έχω μάσκα, αντισηπτικό και όλα τα σχετικά που μπορούν να σε προστατεύσουν από τον ιό. Δεν θέλουμε άγχος, γιατί παράλληλα με τους κανόνες έχουμε να κάνουμε και με τη στήριξη, την ψυχολογική στήριξη των παιδιών. Δηλαδή δεν μπορούμε να μετατρέψουμε το σχολείο σε φυλακή και με κανόνες και ένα βήμα κτλ. Και τα παιδιά να βιώνουν ένα σχολείο φυλακή. Αξίζει να σημειωθεί πως προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις δεν θα γίνουν και η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βάση των βαθμών των 4 μήνων. Σημαντικό ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την χρονιά όσο καλύτερα μπορούμε. Ερωτηματικό παραμένει το τι μελιγενέστε με τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα ειδικά σχολεία. Το Υπουργείο τις προηγούμενες μέρες ενημέρωσε τις διευθύνσεις όλων των σχολείων ότι οι μαθητές όλων των τάξεων πλην της τρίτης λυκείου οφείλουν να διατηρήσουν σε καλή κατάσταση τα σχολικά εγχειρίδια, τα βιβλία τους δηλαδή, ώστε στο ξεκίνημα της επόμενης χρονιάς να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η ύλη που φέτος δεν έχει γίνει.